Και κύριοι συνάδελφοι, φέρνει στο προσκήνιο καταδικασμένες, απολύτως καταδικασμένες εποχές στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Φέρνει ξανά στο προσκήνιο την περίοδο του πρώτου εξάμηνου της διακυβέρνησης των Σιριζανέλ με υπουργό τότε, τον κύριο Βαρουφάκη. Ξαναθυμόμαστε όλοι και κυρίως οι Έλληνες πολίτες πως με το καταστροφικό πρώτο εξάμηνο εκείνης της διακυβέρνησης φτάσαμε ένα βήμα από το χείλος του γκρεμού. Φτάσαμε ένα βήμα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ελληνικός λαός όλο αυτό το πλήρωσε με ένα τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο. Το χειρότερο μνημόνιο όλων. Το μνημόνιο των Σιριζανέλ. Το μνημόνιο που έφεραν οι χειρισμοί του κύριου Βαρουφάκη και του κύριου Τσίπρα. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, αν κατάλαβα καλά το σκεπτικό σας, περίπου ισχυριστήκατε εδώ ενώπιν της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι είχατε καταφέρει εσείς το Πασόκ να μας βγάλετε από τα μνημόνια 4 χρόνια 5 πριν μας βγάλει ο κύριος Τσίπρας. Αν είναι έτσι, πείτε το δημόσιο να το ξέρουμε. Και ότι ήρθε ο επάρατος κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος χρέωσε κατά τη γνωστή παγκόσμια κακοήθεια κατά 200 δις στον ελληνικό λαό. Σας λέω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι που εκπροσωπείτε το Πασόκ εδώ πέρα, ότι καταρχάς όποιος εκπροσωπεί το Πασόκ πρέπει να έχει το νου του, καθώς το Πασόκ κυβέρνησε τη χώρα για περίπου μισό αιώνα. Και σε αυτόν τον μισό αιώνα συσσωρεύτηκαν οι αιτίες της πτώχευσής μας. Εσείς, συνεπικουρούμενοι από τη Νέα Δημοκρατία, διορίσατε 950.000 ανθρώπους στο δημόσιο, 1 στους 10 Έλληνες. Εσείς κρατάγατε ομήρους αυτούς και τις οικογένειές τους για δεκαετίες για να ψηφίζεστε για τα αξιώματα χωρίς τα οποία πεθαίνετε από το κακό σας, μόλις τα χάσετε. Ο κ. Βαρουφάκης, για κακή σας τύχη, υπήρξε υπουργός Εθνικής Οικονομίας για 6 μήνες. Και για τρομακτικά κακή σας τύχη και συγκυρία, κατά τους 6 αυτούς μήνες, η χώρα δεν χρεώθηκε ούτε 1 ευρώ. Δεν κόπηκε κανένας μισθός, καμία σύνταξη, δεν αυξήθηκε κανένας φόρος. Και ότου θαύματος το χρέος που το οποίο παρέλαβε 6 μήνες μετά το παρέδωσε 12 εκατομμύρια λιγότερο. Τα ψέματά σας αλλού. Και μία τελευταία ερώτηση, κυρία Γιανακοπούλου. Εγώ, ο κύριος Βαρουφάκης και όλη η κοινοβουλευτική μας ομάδα δεν ψηφίσαμε το μνημόνιο, το αχρίαστο που είπατε. Εσείς, κυρία Γιανακοπούλου, μήπως το ψηφίσατε? Ευχαριστώ πολύ. Τέτοιες μέρες λοιπόν μας οδηγήσατε εξαιτίας της δικής σας πολιτικής με τον κύριο Βαρουφάκη. Τον κύριο αγάπη μας έκλεισα τις τράπεζες. Αυτό δεν είναι? Αυτό δεν είχε πει αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες? Και πήραμε και αναγκαστήκαμε και μας οδηγήσατε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Χρεώσατε τη χώρα 100 δισεκατομμύρια με τις δικές σας επιλογές. Και βεβαίως φέρατε το υπερταμείο στη χώρα μας και αναγκαστήκαμε και εκχωρήσατε με δική σας ευθύνη τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας για τα επόμενα 100 χρόνια. Νομίζετε ότι τα ξεχνάμε? Νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός τα ξεχνάει όλα αυτά? Ακριβώς επειδή δεν το ξεχνάει, είστε εσείς οι μεγαλύτεροι χορηγοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό μένετε στάσιμοι και βαϊτωμένοι στις δημοσκοπήσεις. Γιατί ο ελληνικός λαός ξέρει και οι προοδευτικοί πολίτες ξέρουν. Γι' αυτό κοιτάζουν προς εμάς. Γιατί ξέρουν ποιος τους κορόιδεψε και ξέρουν ποιος μιλάει και τη γλώσσα της αλήθειας και της πρόοδου. Και επειδή αφήνετε διάφορα υπονοούμενα, να σας θυμίσω, κύριε Σκουρλέτη, ότι την πιο σκληρή αντιπολίτευση σε αυτήν εδώ την αίθουσα την κάνει το Πασόκ απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Γιατί εσείς δεν μπορείτε να επιτελέσετε το ρόλο σας, ούτε κατά διάνοια. Το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε αυτή την αίθουσα την κάνει το Πασόκ απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε πολύ πιο προσεκτικός. Και όπως σας είπα, δεν ζούμε σε χώρα λωτοφάγων. Όσο και αν αυτό θα το θέλατε. Σας έρχομαι, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι καλό το άλλο μικρόφωνο? Μια χαρά, το άλλο μικρόφωνο είναι προβληματικό. Η Βουλή, μετά από 13 χρόνια μνημονίου, κύριε Πρόεδρε, είναι θαύμα πως στέκεται το κτίριο. Έχω να πω λοιπόν τα εξής. Εν συντομία, όπως πάντα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Ώστε έτσι λοιπόν, τόσο η Νέα Δημοκρατία διαστόματος κυρίου Βρούση, όσο και το Πασόκ Κινάλι, δεν ξέρω τι άλλο της Παναγίας στα μάτια ονομαστεί αυτό το κόμμα στο μέλλον, το απότατο, από εθνική υπευθυνότητα ψηφίσατε το μνημόνιο του ΣΥΡΙΑ, το επάρατο αυτό που λήγει σας θυμίζω το 2060 και έχει καταστρέψει τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Έχει δεσμεύσει το μέλλον όλων των Ελλήνων για 3 γενιές. Από εθνική υπευθυνότητα, ξέρετε τι νομίζαμε εμείς στο ΜέΡΑ25? Αποχεκτημένη ταχύτητα.
Από συνήθεια. Γιατί έχετε μάθει μια ζωή να ψηφίζετε μνημόνια. Τα ψηφίζετε, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, για ψήλου πίδημα ψηφίζετε μνημόνια. Στην καθησιά σας ψηφίζετε 3 μνημόνια το χρόνο. Αυτό είναι έτσι για αρχή. Ακούστε τώρα τη συνέχεια. Εσείς, κυρία Γιαννακοπούλου, στα σοβαρά πιστεύετε ότι υπάρχει έστω και ένας οπαδός του κόμματός σας, ένας ψηφοφόρος του κόμματός σας στην επικράτεια, που είναι έτοιμος να πιστέψει ότι ο κύριος Βαρουφάκης επτόχευσε την Ελλάδα και έφερε χρέος 400 δισεκατομμυρίων ευρώ και δεν το έκανε αυτό ο κύριος Σιμίτης, δεν το έκανε αυτό ο κύριος Βενιζέλος, δεν το έκανε αυτό ο κύριος Τσοχατζόπουλος, δεν το έκανε αυτό ο κύριος Γιάννης Παπαντονίου? Γιατί από ό,τι ξέρω, όσοι δεν πέθαναν στη φυλακή από δάφτους, αυτοί ήταν οι υπουργοί σας. Ναι, εγώ είμαι ο Κλέο Γρηγοριάδης και εκπροσωπώ το ΜΕΡΑ25. Και εν αντιθέσει με εσάς, δεν έχω ψηφίσει κανένα μνημόνιο. Ντρέπεστε καθόλου? Ντρέπεστε καθόλου για τα μνημόνια που ψηφίσατε? Ντρέπεστε καθόλου? Εγώ δεν έχω ψηφίσει κανένα. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, για να τελειώνουμε με τις ξυπνάδες εδώ μέσα, μιας και είμαστε 4 κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι που εκπροσωπούμε τα κόμματά μας και τις ηγεσίες τους, ρε παιδιά, είστε να δεσμευτούμε τώρα ενώπιον του ελληνικού λαού ότι θα ανοίξει ο φάκελος της διαπραγμάτευσης του 2015? Είστε? Εμείς είμαστε. Να δούμε ποιος θα πάει φυλακή.